Καλημέρα. Τρίτη σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, και η πιο ζεστή ημέρα του μήνα είναι γεγονός. 35 βαθμοί Κελσίου είναι αυτή και ακόμα ο ήλιος δεν έχει ανέβει. Φαντάζομαι τι θα γίνει το μεσημέρι. Αλλά εγώ δεν το βάζω κάτω. Είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω την ημέρα εφοδιασμένος με κουράγιο και σιγουριά ότι τίποτε δεν θα με ρίξει. Και γι' αυτό μου βάζω ένα κομμάτι να το ακούσω δυνατά και να ξεκινήσω την καθημερινότητά μου σαν την ωραιότερη περιπέτεια της ζωής μου. Μου το αφιερώνω λοιπόν και ξέρω ότι με αγαπώ. Ας το ακούσω. Παρτίδα ακόμα, την τελευταία πριν με σπρώξω στο κενό. Είμαι τα πάντα και παντού, νερό και χώμα. Ναι, τι έπαθα πρωί-πρωί? Με ακούω? Καλά, καλά, κάνω καφέ και με περιμένω. Θέλω να με βρω, να μου εξηγηθώ. Άμα δεν τραβάει, ας τελειώσει εδώ. Πάνω απ' όλα εγώ. Τι έχω? Αναστατωμένο με βλέπω. Αναστατωμένο. Να πιω λίγο καφέ και θα μου πω. Λοιπόν, θυμάμαι που με χώρισα πριν 2 μήνες. Θυμάμαι. Λοιπόν, σήμερα το πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά με συνάντησα. Πού? Με περίμενα από κάτω. Με είδα καθώς έβγαινα από το σπίτι. Είμαι σίγουρος ότι ήμουν εγώ. Λέω να τρελάθηκα. Θα με αναγνώριζα ανάμεσα σε χιλιάδες. Είμαι σίγουρος. Μου μίλησα? Όχι. Πέρασα απέναντι. Με πήρα τηλέφωνο, μπήκα μετά σε ένα ταξί και ήρθα. Έκανα πως δεν με είδα. Φοβήθηκα να μου μιλήσω. Δεν ξέρω τι είμαι ικανός να κάνω. Με αγαπάω. Με αγαπούσα. Ήταν στιγμές που δεν μπορούσα να κάνω χωρίς εμένα. Ήμουνα πραγματικά ευτυχισμένος μαζί μου. Ήταν όμως στιγμές που η ζήλια μου δεν με άφηνε να σκεφτώ καθαρά. Άρχισα να ψάχνω τα πράγματά μου, το ημερολόγιο μου, τις κλήσεις μου. Γινόμουν επιθετικός με κάθε εμένα που μίλαγα. Άρχισα να φοβάμαι πως η ζήλια μου γινόταν τέτοια που θα μπορούσε να με σκοτώσω. Μήπως υπερβάλλω? Καθόλου. Είμαι σίγουρος ότι με είδα να μπαίνω στο ταξί. Αν με ακολούθησα, πώς θα με αντιμετωπίσω? Θεέ μου, εγώ θα είμαι. Μην πανικοβάλλομαι. Αν έρθω θα μου εξηγήσω και θα καταλάβω. Τρελάθηκα. Δεν γίνεται αλλιώς. Θέλω να είμαι ήρεμος. Πάω να μου ανοίξω. Αν είμαι εγώ να... Εδώ είμαι. Να φύγω! Εδώ είμαι. Ας περάσω. Καλημέρα. Να μου βάλω καφέ? Όχι, θα φύγω. Όχι, δεν θα αργήσω. Θα μου πω 5 πράγματα και θα φύγω.
Θέλω να φερθώ πολιτισμένα. Θα με αφήσω μόνο μου για λίγο. Θα είμαι στο δίπλα δωμάτιο. Δεν θέλω να παρεκτραπώ ούτε εγώ, ούτε εγώ. Όχι, θέλω θα να μείνω. Θα είμαι ακριβώς δίπλα. Θα μου κάνει καλό να μείνω λίγο μόνος μου. Τι θέλω? Θέλω εμένα. Έχω χωρίσει από μένα εδώ και 2 μήνες. 2,5. Τι? 74 μέρες για την ακρίβεια. Φεύγω. Θα φύγω. Αλλά πρώτα θέλω να μου πω πόσο πολύ με αγαπώ. Θέλω να ζήσω για πάντα μαζί μου. Θέλω να ζήσω για πάντα μέσα μου. Να με αισθάνομαι, να με λατρεύω. Θέλω να φύγω. Η τελευταία μου κουβέντα. Με αγαπώ. Αλλά δεν μπορώ να μείνω άλλο με μένα. Με φοβίζω. Δεν νιώθω σιγουριά πια κοντά μου. Δεν είμαι αυτό που ψάχνω. Θέλω να με αναζητήσω αλλού. Να κάνω μια καινούργια αρχή. Ο καθένας για τον εαυτό μου. Θέλω, θέλω, όλα τα θέλω. Αφού λοιπόν δεν μπορώ να με έχω, τότε θα πρέπει να με σκοτώσω. Πω, είδα ένα όνειρο. Ακούς? Με αγαπούσα, λέει, πολύ. Αλλά με ζήλευα και ήθελα να με σκοτώσω. Ήμουν όλοι εγώ. Εγωιστή. Με αγαπώ. Μ' αναζητώ και με φοβάμαι. Κι όλο παλεύω. Από μένα να σωθώ. Σ' αυτή τη μάχη που τα λάθη δεν μετράνε. Τώρα το μέτρο μου μονάχα είμαι εγώ. Μόνο εγώ. Πάνω